Δεύτερο θέμα για την εκπομπή τη σημερινή είναι το θέμα των πολυκατοικιών και της καταλληλότητάς τους στους προσφυγικούς οικισμούς. Και αν έχουμε χρόνο θα δούμε και το πώς θα πρέπει να ελέγχουμε και τις άλλες πολυκατοικίες, τα άλλα κτίρια. Μια αφορμή βέβαια και με τον σεισμό που είδαμε στην Τουρκία, αλλά και με την πάροδο του χρόνου, το πόσο να αντέχουν τα κτίρια στο να μπορούν να αντέξουν σε ενδεχόμενο σεισμό, αλλά και το πόσο ασφαλή είναι όλα αυτά τα κτίρια για τους διαμένοντες αυτά. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον Ανδρέα Θεοδότου, είναι αντιπρόεδρος της ΤΕΚ, είναι στο Skype ο κύριος Θεοδότου, να το δούμε. Κύριε Θεοδότου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, καλό απόγευμα. Και ο κύριος Χρήστος Σενέκης είναι βουλευτής δίκου Αμοχώστου. Καλώς ήρθατε κύριε Σενέκη και εσείς. Καλό απόγευμα κύριε Σάμπη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Καλό απόγευμα, χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Να υπενθυμίσω το 25-250-900 είναι στη διάθεση των φίλων τηλεθεατών. Θα μιλήσουμε για τις πολυκατοικίες, οι οποίες 20 από τις 43 οι οποίες έχουν ελεγχθεί χρειάζονται κατεδάφιση. Να ξεκινήσουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Θεοδότου. Βεβαίως. Εξάλλου είναι και πιο ειδικός επί τεχνικών ζητημάτων. Λοιπόν, στο πλάνο είναι ο κύριος Ανδρέας Θεοδότου, είναι αντιπρόεδρος της ΕΤΕΚ. Ο κύριος Χρήστος Σενέκης είναι... Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Θεοδότου. Λοιπόν, όπως είπαμε, καλό απόγευμα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και οι 43 πολυκατοικίες θα κατεδαφιστούν. Απλά η απόφαση που έχει ουσιαστικά βγάλουν τα τριμελή κλιμάκια τα οποία είχαν επισκεφθεί αυτές τις πολυκατοικίες είναι ότι 20 από αυτές θα πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα. Αυτή είναι αυτό να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή. Δηλαδή είναι πολυκατοικίες οι οποίες είχαν κριθεί από την πολεοδομία και οι 43 για διάφορους λόγους, λόγω του ότι είχαν γίνει διάφοροι ελέγχοι της αντοχής των πετών, οι οποίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Ήταν πολυκατοικίες που είχαν παρουσιάσει διάφορα δομικά προβλήματα σε κολόνες, μπαλκόνια, είχαν διάθετοι να καταρρεύσουν, είχαν οξυμούς οπλισμούς. Άρα ουσιαστικά με όλες αυτές τις πολυκατοικίες είχε κριθεί ότι ουσιαστικά δεν είναι συμφέρον το να προχωρήσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε επισκευή τους. Άρα η απόφαση η οποία είχε ληφθεί, την οποία είχαμε επιβεβαιώσει και εμείς, είναι ότι αυτές οι πολυκατοικίες θα πρέπει ουσιαστικά να ανοικοδομηθούν. Κύριε Θεοδότου, ναι. Κύριε Θεοδότου, ήθελα να σας ρωτήσω, είναι 43 πολυκατοικίες σε όλους τους προσφυγικούς οικισμούς? Ναι. Παγκύπρια. Είναι παγκύπρια, ναι. Και όλες αυτές οι πολυκατοικίες θέλουν κατεδάφιση, δηλαδή είναι σε τέτοιο σημείο που χρειάζονται να κατεδαφιστούν, κύριε Θεοδότου. Δηλαδή δώσατε προτεραιότητα βασικά στις 20 οι οποίες είναι απόλυτη ανάγκη, τώρα άμεση ανάγκη να κατεδαφιστούν, αλλά θα δώσατε και την ευκαιρία στις υπόλοιπες στα επόμενα 1-2 χρόνια να κατεδαφιστούν και αυτές. Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Να πούμε ότι αυτές οι 20 είχαν στοιχεία τα οποία τις καθιστούσαν άμεσα επικίνδυνες. Δηλαδή ήταν πολυκατοικίες οι οποίες είχαμε επισκεφθεί και είχαν μπαλκόνια τα οποία είναι τιμόρροπα, θα έλεγα. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι πολυκατοικίες που είχαμε δει κολόνες να έχουν σοβαρά προβλήματα. Είχαμε δει μπαλκόνια να έχουν σοβαρά βέλη κάμψης, δηλαδή να έχουν πάρει κλίση. Άρα αυτές οι πολυκατοικίες κρίναμε ότι δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν οι κάτοικοι μέσα μέχρι να γίνουν οι καινούργιες. Για τις υπόλοιπες πολυκατοικίες, κρίναμε ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν οι κάτοικοι για ακόμη 2 χρόνια, που ουσιαστικά θα είναι ο χρόνος που θα χτιστούν οι νέες πολυκατοικίες. Τώρα να πούμε ότι. Κύριε Θεοδότου, εννοείται ότι θα παραμείνουν ακόμα 2 χρόνια μέσα των υπολείπων 23 πολυκατοικιών για να χτιστούν αυτές οι 20, για να δοθεί η ευκαιρία, ο χρόνος τέλος πάντων, για να μετακινηθούν οι άλλοι πρόσφυγες των άλλων 23 πολυκατοικιών για να μπορέσουν να ξαναχτιστούν. Πώς γίνεται όλη η διαδικασία αυτή? Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, κύριε Κασάπη, να χτιστούν και οι 43 πολυκατοικίες. Απλά οι ένοικοι των 20 πολυκατοικιών θα πρέπει να αναζητήσουν να ενοικιάσουν κάπου αλλού να μείνουν ή να μείνουν σε φιλικά τους πρόσωπα. Έτσι, άρα θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουν 2 μετακομίσεις. Θα πρέπει αυτοί να φύγουν από τώρα από τις οικίες τους, από τα διαμερίσματά τους και να επιστρέψουν ουσιαστικά όταν θα χτιστούν 20 νέες πολυκατοικίες. Ναι. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ενοίκους των 20 πολυκατοικιών, θα χτιστούν σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται αρκετά κοντά, έχουν εντοπιστεί από την πολεοδομία κάποια τεμάχια γης, τα οποία ήταν είτε χώροι πρασίνου είτε είχαν άλλες χρήσεις, που είναι κοντά στους συνοικισμούς.
Και αφού χτιστούν και αυτές οι πολυκατοικίες, θα μπορούν και αυτοί ουσιαστικά να μετακομίσουν από τις πολυκατοικίες στις οποίες μένουν τώρα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, κύριε Θεοδότου, δεν θα κατεδαφιστούν. Εκεί που θα κατεδαφιστούν οι πολυκατοικίες αυτές, δεν θα ανεγερθούν άλλες καινούργιες για να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Όχι. Θα ανεγερθούν σε άλλους χώρους. Ναι, το αρχικό σχέδιο ήταν και οι 43 να ανεγερθούν σε νέα τεμάχια. Απλά επειδή με το σχέδιο το οποίο είχε εξαγγείλει το Υπουργείο, αρκετοί είχαν εκφράσει τα παράπονα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο με αυτό το επίδομα το οποίο τους δινόταν να βρουν ουσιαστικά προσωρινή στέγαση. Τότε ουσιαστικά ήρθαμε στη διαδικασία να ξανακάνουμε αξιολόγηση και να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους από αυτούς οι οποίοι δεν επιθυμούν να μετακομίσουν άμεσα να παραμείνουν εκεί ακόμη 2 χρόνια. Να πούμε όμως ότι, όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός, ακόμη και από τις 23 πολυκατοικίες, αν κάποιος επιθυμεί να παραδώσει από τώρα το διαμέρισμά του, παρόλο που θα μπορούσε να μείνει ακόμη 2 χρόνια και να αναζητήσει στέγη αλλού και να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος του επιδόματος, μπορεί και αυτός να το κάνει τώρα άμεσα. Άρα απλά ουσιαστικά δίνεται αυτή η διπλή επιλογή, η οποία επιλογή αυτή δεν δίνεται στους κατοίκους των πολυκατοικιών, οι οποίες έχουμε κρίνει ότι είναι άμεσα επικίνδυνες. Αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να κερδιθεί χρόνος, ο σκοπός είναι και οι 43 πολυκατοικίες, όχι μόνο αυτές οι 20, να χτιστούν σε τεμάχια τα οποία βρίσκονται αρκετά κοντά. Τώρα δεν ξέρω αν με αυτή τη νέα διευθέτηση ενδεχομένως το ξανασκεφτεί η πολυδομία και κάποιες πολυκατοικίες να χτιστούν σε τεμάχια στα οποία θα γκρεμιστούν ουσιαστικά τώρα πολυκατοικίες. Ναι. Αλλά για να κερδίσουν χρόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο σκοπός είναι να χτιστούν σε τεμάχια τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους συνοικισμούς όπου βρίσκονται σήμερα οι πολυκατοικίες. Θα χτιστούν, κύριε Θεοδότου, θα χτιστούν σε χαλκιδική γη ή θα χτιστούν σε τουρκοκυπριακή γη? Και εκεί που θα ανεγερθούν οι νέες πολυκατοικίες, γιατί αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτές όλες οι πολυκατοικίες έχουν τίτλους ιδιοκτησίας κάποιες και έχουν δοθεί σε δικαιούχους πρόσφυγες. Οπότε αν ανεγερθούν σε τουρκοκυπριακή γη, πώς θα δοθούν αργότερα οι τίτλοι ιδιοκτησίας? Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν θα είναι σε τουρκοκυπριακή γη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι σε χαλκιδική γη. Σε χαλκιδική γη. Αυτό το είναι από την αρχή ξεκαθαρισμένο. Να πούμε ότι από τις υφιστάμενες πολυκατοικίες, ένα μικρό μέρος είναι τουρκοκυπριακές, άρα αυτοί θα αποφεληθούν και από το ότι πλέον θα πάρουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν τίτλο. Οι υπόλοιποι προφανώς θα πρέπει να, αν επιθυμούν, να γίνουν είτε δικαιούχοι αυτού του σχεδίου του χτίζω, του περιβόητου σχεδίου χτίζω, όπου ουσιαστικά θα κληθούν να πληρώσουν ένα 10% αυτοί που είναι κατηγορία Α, είναι οι τρεις κατηγορίες, ή αν δεν επιθυμούν, θα μπορούν να πάρουν από εσά αποζητήσει, γιατί όπως πολύ σωστά έχετε πει, αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Άρα προφανώς είτε θα πρέπει να αποζημιωθούν, γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία τους, είτε θα πρέπει να κάνουν τη χρήση αυτού του σχεδίου χτίζω και δίνοντας ένα μικρό ποσό να μπορούν να πάρουν ένα καινούργιο διαμέρισμα. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί. Τώρα, αν θέλετε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά γενικότερα τις πολυκατοικίες. Να δώσουμε τον λόγο όμως και στον κύριο Σενέκη. Βέβαια. Να μας πει και ο κύριος Σενέκης την άποψή του. Καλώς ήρθατε και εσείς. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία ακούμε είναι ενδιαφέροντα όλα, κύριε Σενέκη, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, η συνεισφορά αυτή των 10.000 με 30.000 όσον αφορά τουλάχιστον την συνεισφορά των προσφύγων για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους πρόσφυγες και μάλιστα μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση στο να δοθεί η ευκαιρία στον εργολάβο να δοθεί χώρος, δηλαδή συντελεστής δόμησης, ούτως ώστε αντί 6 ορόφους που μπορεί να δικαιούνται εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, να χτίζουν 8 και τους δύο ορόφους να τους εκμεταλλεύεται ο εργολάβος για να μπορούν να αποφορτιστούν λίγο οι δικαιούχοι πρόσφυγες. Έτσι θα γίνει? Πώς το φαντάζεστε εσείς, κύριε Σενέκη? Κύριε Κασάπη, είναι έναν μεγαλεπίβολο έργο, το οποίο έχει συνολικό κόστος σε βάθος δεκαετίας 100 εκατομμύρια και περισσότερα από 100 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το κόστος για το κράτος, όμως είναι μια υποχρέωση της πολιτείας να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σας πω ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μας με την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής, είχαμε καλεστεί
αρκετές φορές και έχουμε κάνει επιτόπιες παρατηρήσεις των συγκεκριμένων πολυκατοικιών από παράπονα των ενίκων για την κατάσταση σε αυτές τις πολυκατοικίες και θεωρούμε ότι ήταν και είναι έναν επιβεβλημένο μέτρο που θα έπρεπε να είχε πάρθει εδώ και καιρό. Εν πάση περιπτώσει, καθιόν αργά παρά ποτέ, γιατί ακριβώς έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια και την υγεία όσων διαμένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες. Και το πρόγραμμα, επειδή έχει έναν τεράστιο κόστος, το οποίο θα επομιστεί ο φορολογούμενος πολίτης, έχει συμφωνηθεί να υπάρχει και μια συνεισφορά της τάξης περίπου του 10% της αξίας, όπως πολύ ορθά έχει αναφέρει ο κ. Θεοδότου, και είναι 20.000 ευρώ για τα 10.000 ευρώ για τα μονήρι διαμερίσματα, για τα διάρια είναι 20.000 και για τα τριάρια 30.000 ευρώ. Ναι, κύριε Σανέκη, όμως η ερώτηση είναι εξής. Σε συνοικισμούς μένουν και αρκετοί ηλικιωμένοι. Πώς θα γίνουν, θα πάνε να δώσουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παίρνουν ένα έψιλο-έψιλο τη σύνταξή τους για να δώσουν μια συνεισφορά της τάξης του 10.000, αν είναι του ενός υπνοδοματιού και με το μέγιστο 30.000, πού θα βρουν τα λεφτά αυτά για να δώσουν οι πρόσφυγες? Κύριε Κασάπη, έχουμε εντοπίσει αυτή την αδυναμία και έχουμε γίνει οι μάρτυρες παραπώνων, όμως πρέπει να πούμε ότι στην ίδια κατηγορία ανθρώπων, προσφύγων, οι οποίοι έτυχαν μιας μικρής βοήθειας στεγαστικής, οικονομικής βοήθειας για να ανεγείρουν μια κατοικία ή να πάρουν ένα διαμέρισμα τη δεκαετία του 80, την δεκαετία του 90, σήμερα αυτές οι κατοικίες, τα διαμερίσματα είναι και αυτά σε κατάσταση η οποία είναι προβληματική. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί προσφεύγουν σε εμάς και αναφέρονται ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε έναν ανάλογο πρόγραμμα με μια μικρή συνεισφορά, ούτως ώστε να αναγερθούν νέες κατοικίες, νέες πολυκατοικίες για να πάρουν νέα διαμερίσματα. Για κύριε, να κρατήσουν κύριε Σενέκη, ισορροπία, είναι κατανοητό, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, όταν πρόκειται για νεαρά άτομα ή για άτομα τα οποία έχουν μια διάρκεια, κανένας δεν ξέρει βέβαια, αλλά άλλο να είναι μιας μεγάλης ηλικίας και άλλο να είναι κάποιος νεότερος. Οπότε εκεί υπάρχει προοπτική. Ένας άνθρωπος τώρα σε μια προχωρημένη ηλικία θα πάει να δώσει 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ ως συνεισφορά. Κύριε Κασάπη, μην θεωρήσετε ότι προσπαθώ να υπερασπιστώ τη συνεισφορά. Θέλω να ολοκληρώσω τον ιερμό της σκέψης μου για να σας πω ότι επειδή ακριβώς έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, ειδικά σε χαμηλοσυνταξιούχους συνανθρώπους μας πρόσφυγες, όμως πρέπει να κρατήσουμε και την ισορροπία με άλλες κατηγορίες προσφύγων, σε άλλες περιοχές προσφύγων. Υπάρχει αυτή η συνεισφορά γιατί σήμερα αυτές οι πολυκατοικίες έχουν συγκεκριμένη αξία. Τα διαμερίσματα σε αυτές τις πολυκατοικίες έχουν μια συγκεκριμένη αξία πολύ χαμηλή. Έχουμε αγοραπολιτήρια συμβόλαια που έχουν πωληθεί τέτοια διαμερίσματα με αγοραπολισία γύρω στις 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε το να παραδώσουμε ένα διαμέρισμα των 150 και 200.000 ευρώ, υπάρχει μια σημαντική διαφορά αξίας για τον ιδιοκτήτη. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχουν μερικές περιπτώσεις οι οποίες ούτε παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια για να μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το κόστος της συνεισφοράς, έχουμε εισηγηθεί στον Υπουργό ότι θα μπορούσαν να βγουν τίτλοι ιδιοκτησίας σε αυτές τις περιπτώσεις με κάποια σημείωση ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση, αλλά να μην στερηθεί κανένας των τίτλων ιδιοκτησίας που σήμερα έχει σε μια τέτοια πολυκατοικία για να μεταφερθεί και για να συνενέσει, για να γίνει η ανοικοδόμηση και να μεταφερθεί σε μια νέα πολυκατοικία ασφαλής για να διαμένει. Άρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η συνεισφορά, αλλά σε έναν κράτος δικαίου πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ισότιμα και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι συνάνθρωποι μας που δυσκολεύονται να καταβάλουν αυτή τη συνεισφορά. Μ' άρεσε αυτό το κράτος δικαίου, κύριε Σενέκη και κύριε Θεοδότου, γιατί προηγουμένως είχαμε συζητήσει μαζί με τους, με δύο βουλευτές και με τον εκπρόσωπο της ελεκτικής υπηρεσίας για το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οπότε σε ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να μην υπάρχουν ανισότητες πουθενά, αν το καταφέρουμε αυτό. Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο και στον κύριο Θεοδότου, γιατί προηγουμένως είχε να πει κάτι, ήθελα να σας ρωτήσω το τι θα γίνει με αυτούς που αγόρασαν τα διαμερίσματα, κύριε Σενέκη. Και πιθανόν να τα αγόρασαν και αλλοδαποί, άλλοι, εκτός
από Ελληνοκύπριους και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τι θα γίνει με αυτούς? Ναι, όσα έχουμε αναφέρει αφορούν την κατηγορία Α, που είναι οι πρόσφυγες πρώτοι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων διαμερισμάτων και ή τα παιδιά αυτών. Από εκεί και πέρα, κύριε Κασάπη, αντιλαμβάνεστε ότι όσοι έχουν αγοράσει αυτούς τους τίτλους, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις. Αν είναι δικαιούχοι πρόσφυγες που μπορούν να συμμετέχουν, δηλαδή αν έχουν πουληθεί αυτά τα διαμερίσματα σε δικαιούχους πρόσφυγες στη δικαστική βοήθεια, θα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν με τους ίδιους όρους. Αν όχι, θα υπάρχει έναν συγκεκριμένο κόστος συμμετοχής, το οποίο είναι υψηλότερο, και αν δεν επιθυμούν τη συμμετοχή, θα είναι επιστροφή του τίτλου ιδιοκτησίας με έναν ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλλεται από το κράτος σε αυτούς. Μα τι σημαίνει τι ποσό που θα καταβάλλεται, με ποιας αξίας, ποιου ύψους το ποσό αυτό? Αν ένας αγόρασε ένα διαμέρισμα 80.000, θα έρθει η κυβέρνηση να δώσει 80.000 ευρώ, κύριε Ζενέκη? Όχι, κύριε Κασάπη, θα γίνεται συγκεκριμένη μελέτη. Θα υπάρχει η αξία της γης, η αξία του διαμερίσματος, η τρέχουσα αξία του διαμερίσματος σήμερα, όπως είναι το διαμερίσμα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα πλήστα αυτά διαμερίσματα είναι σε πολύ κακή κατάσταση και η αγοραία αξία τους είναι πολύ χαμηλή. Θα γίνεται ένας υπολογισμός της αγοραίας αξίας σύν η συνεισφορά για την αξία της γης στην οποία βρίσκεται η πολυκατοικία και θα γίνεται με έναν υπολογισμό, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε τώρα πώς θα είναι, γιατί σε κάθε περιοχή θα είναι διαφορετική η αξία της γης. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι οποίοι αγόρασαν βασικά τα διαμερίσματα ή τα εσοικίες από τους προσφυγικούς οικισμούς σε κάποια στιγμή είτε να πάρουν περισσότερα λεφτά από την κυβέρνηση είτε λιγότερα? Γιατί είναι διαφορετικά. Η αγορά λειτουργεί με την προσφορά και την ζήτηση και όχι με ό,τι στην δεδομένη περίπτωση είναι η αξία της γης, κύριε Σενέκη. Ακριβώς, κύριε Κασάπη, είναι αυτό που έχετε εντοπίσει. Δηλαδή, αν έχει αγοραστεί ένα διαμερίσμα πριν 20 χρόνια, είναι διαφορετικό με σήμερα η αγοραία αξία ενός διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία που κρίνεται κατεδαφιστέα γιατί είναι προβληματική. Είναι σε αυτή τη βάση που θα γίνεται ο υπολογισμός. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δίκαιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κράτος έχει ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών, συνταγματική υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και πρέπει να προχωρήσει σε αυτήν την ανοικοδόμηση για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των πολιτών. Λοιπόν, στο 25-250-900 μιλάμε σήμερα για τις πολυκατοικίες, για τη στεγαστική πολιτική, για τους προσφυγικούς συνοικισμούς, για αυτούς που θα πρέπει να μετακινηθούν και θα μας πείτε λίγο αργότερα πώς θα γίνει αυτό. Θα επανέλθω στον κύριο Θεοδόντου και θα τον ρωτήσω για τις λεπτομέρειες. Είπατε προηγουμένως ότι δεν αντέχουν τα κτίρια αυτά. Έχετε ψάξει, κύριε Θεοδότου, και κατοικίες που βρίσκονται σε συνοικισμούς ή μόνο πολυκατοικίες? Γιατί αν έχουν κριθεί πολυκατοικίες οι οποίες είναι ακατάλληλες για να διαμένει κόσμος μέσα, συνεπώς θα υπάρχουν και κατοικίες που είναι ακατάλληλες. Με τα ίδια υλικά έχουν φτιαχτεί και στον ίδιο καιρό έχουν κατασκευαστεί. Ναι, να πούμε εντάξει ότι εμείς ουσιαστικά είχαμε να αξιολογήσουμε μόνο αυτές τις πολυκατοικίες. Να πούμε εντάξει ότι ο κίνδυνος για τις πολυκατοικίες είναι πολύ πιο μεγάλος σε σχέση με μια οικοδομή, η οποία είναι ένας ή δύο ορόφους με πολύ πιο μικρά ανοίγματα. Δεν έχουν τον ίδιο βαθμό της κινδυνότητας, να πούμε. Είναι σίγουρα μια πολυορόφη οικοδομή, είναι αρκετά πιο μεγάλος αυτός ο κίνδυνος. Να πω όμως και κάτι σε αυτό που έχει πει ο κύριος Σενέκης πριν, το οποίο πολύ σωστά έχει αναφέρει. Δυστυχώς στην Κύπρο, λόγω της μη εφαρμογής των νόμων, που αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε το φαινόμενο πάρα πολλές πολυκατοικίες οι οποίες θα έπρεπε να γκρεμιστούν, να συνεχίσουν ακόμη να υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να πάρει και ο κόσμος, ο οποίος αγοράζει διαμερίσματα εκτός συνοικισμού. Κάποιος ο οποίος δηλαδή πηγαίνει και αγοράζει ένα διαμέρισμα το οποίο είναι 50-60 χρόνων και είναι εμφανή τα προβλήματα, πρέπει να γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή αυτό το διαμέρισμα, αυτή η οικοδομή μπορεί να κριθεί ότι είναι ακατάλληλη. Και ανά πάσα στιγμή θα κληθεί από την αρμόδια αρχή, που είναι ο εκάστοτε Δήμος, είτε να πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσει για να την καταστήσει ξανά ασφαλή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είτε θα πρέπει αυτή η πολυκατοικία να κατεδαφιστεί και ουσιαστικά αυτός να πάρει μόνο το μερίδιο το οποίο του αναλογεί όσον αφορά την αξία της γης. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί.
Τώρα να πω όμως ότι αυτό που έχετε αναφέρει, ότι ναι, όντως είχαμε εντοπίσει και εμείς άτομα τα οποία είχαν αγοράσει. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα παράδειγμα, κάποιο άτομο το οποίο είχε αγοράσει, όπως μας είχε αναφέρει, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 50.000 σε πολύ καλή περιοχή. Που να πούμε την αλήθεια, σε αυτή την περιοχή τα διαμερίσματα είναι πάνω από 150.000. Και είχε δώσει άλλες 50.000 για να το ανακαινήσει, δηλαδή ένα 100.000 ευρώ, και τώρα αυτή τη στιγμή θα πάρει 30-40, που είναι αξία της γης. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι 6-7 περιπτώσεις. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε το κράτος να δει αυτές τις περιπτώσεις ξεχωριστά και να αποφασίσει αν όντως αυτοί δικαιούνται κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θα πάρουν. Άρα, πολύ σωστά νομίζω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Ενέγκης, είναι κάτι το οποίο έχουν ήδη δουλέψει και είναι κάτι το οποίο προφανώς θα δουν πώς θα το λύσουν. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες οικοδομές, να πούμε ότι όντως, τώρα και με το πιστοποιητικό πιστοποιητικό κτηρίων, το οποίο θέλουμε ως ΕΤΕΚ να θεσμοθετήσουμε. Γενικά σε όλα τα κτίρια, έτσι, για να δω. Και είναι κάτι το οποίο, να πούμε, ευχαριστούμε τη Βουλή ότι είναι έτοιμο για να πάει για ψήφιση. Θα έρθει εκεί πέρα τώρα, θα μπορέσουμε επιτέλους να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια στην Κύπρο γενικότερα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε μόνο για τους συνοικισμούς. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να γνωρίζουμε, κύριε Κασάπη, πού βρισκόμαστε. Και να σας πω κάτι άλλο, μπορεί ένα σχέδιο κτίζω να γίνει και για τον ιδιωτικό τομέα. Ίσως με κάποια άλλα δεδομένα, με κάποιες διαφορετικές συνθήκες, αλλά ενδεχομένως, αν εντοπίσουμε ότι αυτό το κράτος δικαίου που πολύ σωστά έχει αναφέρει ο κ. Σενέκης, θα πρέπει να δει και τους πολίτες εκτός συνοικισμών. Δηλαδή, αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων μας οι οποίοι διαμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες, που σε αυτούς τους συνοικισμούς, κύριε Γασάπη, είχαμε δει τραγικές συνθήκες. Είχαμε δει διαμερίσματα στα οποία έπεφταν οι σοβάδες. Είχαμε δει να πέφτουν επάνω τους κομμάτια από το ταβάνι και να μένουν σε μερικά μέτρα πιο δεξιά, να υπάρχει κρεβάτι που να πέφτει κάποιο άτομο. Όλα αυτά δεν είναι συνθήκες που μπορεί να διαμένει ένας συνάνθρωπος μας, είτε είναι πρόσφυγας είτε δεν είναι πρόσφυγας. Τώρα, αυτό το οποίο αναφέραμε για το συντελεστή δόμησης, το ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση ήρθε να πουλήσει, ήρθε ουσιαστικά να δώσει ως αντάλλαγμα ένα εθνικό πλούτο. Το συντελεστή δόμησης για μένα είναι εθνικός πλούτος. Δηλαδή, το να δώσω αυτό το πράγμα σε κάποιον developer, σε κάποιο εργολάβο, του το δίνω ως αντάλλαγμα το ότι αυτός θα συνεισφέρει ένα χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να μειωθεί η συνεισφορά είτε του κράτους είτε των πολιτών όσον αφορά την ανοικοδόμηση. Για να πάρω ένα παράδειγμα. Η Λεμεσός είναι γεμάτη με γυρασμένες πολυκατοικίες. Εννοείται ιδιωτικές πολυκατοικίες, όχι στους συνοικισμούς. Πολυκατοικίες. Ναι. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έρθουμε και να κάνουμε ένα παρόμοιο σχέδιο και να πω στους ιδιώτες. Εσείς, αν αποφασίσετε, για παράδειγμα, αύριο να κάνετε ανοικοδόμηση αυτών των πολυκατοικιών, θα μπορείτε να πάρετε ως κατά κάποιον τρόπο επίδομα, θα το λέγα, ή ξέρω, δεν ξέρω πώς να το αναφέρω, ως ενίσχυση, ένα επιπλέον συντελεστή. Άρα και αυτοί θα μπορούν, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα το οποίο έχει μια πολύ πολύ μικρή αξία πλέον, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση, θα μπορούν να βρουν κάποιο επενδυτή πάλι, ο οποίος θα μπορεί να κάνει άλλους 3-4 ορόφους όσο μπορούμε να δώσουμε, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να πάσουν οικοδόμηση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα, έχουμε ένα πολύ πολύ γυρασμένο στόκ σε όλη την Κύπρο. Υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες, όχι μόνο στη Λεμεσό, αλλά και απλά λέω τη Λεμεσό. Σε περίπτωση σεισμού, κύριε Θεοδότου, όλα αυτά τα οποία περιγράφετε, πώς θα αντιδράσουν όλα αυτά τα κτίρια? Αν είχαμε ένα σεισμό μεγέθους Τουρκίας, ενώ εντάξει, τόσο κοντά φυσικά, κάτι το οποίο θα έλεγα όμως ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά και ένα πιο μικρό σεισμό, ακόμη και να μην πέσουν κάποιες πολυκατοικίες, θα κριθούν πάρα πολλές ως ακατάλληλες. Άρα, ακόμη και να μην πέσουν, το γεγονός ότι θα έχουν τόσες πολλές ζημιές και θα κριθούν ακατάλληλες, τότε θα κληθεί η πολιτεία σε ένα πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τρόπο να στεγάσει κόσμο και να μην μένει σε αντίσκηνα. Άρα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει, θεωρώ, άρα αυτό το πιστοποιητικό το οποίο λέμε είναι περισσότερο σε ένα μέτρο για να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να μάθουμε πλέον με νούμερα. Αν, για παράδειγμα, δούμε ότι ένα ποσοστό 50% είναι γυρασμένο, θα πρέπει να βρούμε ένας τρόπος που, όπως είχα αναφέρει εγώ, είναι ενδεχομένως κάποιο σχέδιο παρόμοιο με το κτίζω. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να προταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει εκατομμύρια χρήματα για ενεργειακή αναβάθμιση.
Αλλά εντάξει, δεν είμαστε όλοι Σουηδοί. Μα εδώ, εδώ κύριε Θεοδότου, πολλές φορές, μια πολυκατοικία χρειάζεται συντήρηση, υπογιάτισμα κλπ. Και δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των, των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη για κάποια πράγματα. Οπότε είναι και το θέμα του συναισθηματισμού, είναι θέματα της οικονομικής ευχέρειας και άλλα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Είναι δύσκολο τουλάχιστον για να μπορέσει. Αυτό που έχετε αναφέρει, κύριε Κασάπη, είναι και ο λόγος που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία της κοινόχτηρης οικοδομής στη χώρα μας, όπως υπήρχε στην Ελλάδα που σπουδάσαμε, για παράδειγμα, που όλοι γνωρίζαμε ότι κάθε μήνα έχουμε τα κοινόχρηστα, κάθε μήνα θα δώσουμε ακόμη 10-20 ευρώ για συντήρηση πολυκατοικίας. Εδώ στην Κύπρο, εγώ έχω αγοράσει ένα διαμέρισμα το 2005 και δεν έχει γίνει καμία συντήρηση μέχρι τώρα, ούτε καν ένα βάψιμο. Γιατί όλοι θεωρούν ότι ο κοινόχρηστος τείχος δεν είναι δικός τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το διαμέρισμα τώρα έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη μείωση της τιμής του. Σωστά. Γιατί ακριβώς είναι ασυντήρητο. Από τη στιγμή που αυτό δεν το έχουμε πετύχει, ο κύριος Σενέκης, από ό,τι ξέρω, είναι στη Βουλή και ο νόμος, κύριε Σενέκη, διορθώστε με, όσον αφορά τις κοινόχτηρες οικοδομές. Για το? Άρα, για τις κοινόχτηρες οικοδομές είναι και αυτός ο νόμος. Ελπίζουμε αυτός ο νόμος να δώσει πλέον τα εργαλεία και ελπίζουμε και η δικαιοσύνη, που δεν είναι. Άρα, γιατί κατηγορώ πολλές φορές τη Βουλή, δεν είναι μόνο η Βουλή. Είναι και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να κινείται εύκολα, αν θα κάνουμε 5-10 χρόνια να μπορέσουμε να. Ναι, πρέπει να υπάρχει ευελιξία και να μπορούν να εφαρμόζονται, να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται οι νόμοι. Θα πρέπει να είναι και πολύ γρήγορη απονομή δικαιοσύνη, ώστε να πληρώνουν ό,τι ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να πληρώνουν. Ωραία. Λοιπόν, επενθυμίσω το 25-250-900 είναι στη διάθεσή σας. Εδώ μπορείτε να έρθετε κοντά μας για να υποβάλλετε ερωτήματα στους σημερινούς φιλοξενούμενους, αλλά και να μας πείτε για την άποψή σας όσον αφορά τουλάχιστον για όλα αυτά τα οποία συζητούνται εδώ. Κύριε Σενέκη, οι πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι θα μετακινηθούν σε αλλού για να κατεδαφιστούν οι κατοικίες. Πού θα πάνε, δηλαδή θα τους επιχορηγείτε το ενίκιο, γιατί ένα ενίκιο τουλάχιστον στη Λευκοσία των δύο υπνοδοματιών είναι 500-600 ευρώ. Τι θα γίνει για το θέμα των ενοικίων, θα δοθεί ενίκιο στους ανθρώπους αυτούς? Ναι, υπάρχει το επίδομα ενοικίου, το οποίο είναι 400 ευρώ για το μονάρι διαμέρισμα, είναι 600 ευρώ για διάρρη και 800 ευρώ για τριάρι διαμέρισμα, το οποίο όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, σε ορισμένες περιοχές δεν θα είναι αρκετό, και ειδικά στη Λεμεσό να αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα και παράπονα από τους ενίκους των πολυκατοικιών που θα πρέπει να μετακινηθούν. Όμως δόθηκε και μια εναλλακτική επιλογή για διαμονή σε άτομα της οικογενείας, ούτως ώστε και να τους καταβάλλεται ένα μηνιαίο ποσό που να καλύπτει τα έξοδα της συμβίωσης σε αυτά στα άλλα μέλη της οικογένειας. Τι σημαίνει έξοδα συμβίωσης, εννοείται της καθημερινότητας ή ως ενίκιο? Πώς θα γίνεται αυτό, πώς θα καθοριστεί βασικά το ύψος? Νομίζω ότι έχει αλλάξει όμως τώρα. Έχει αλλάξει και θα παίρνουν όλοι κανονικά το ενίκιο. Δηλαδή και αυτός που έχει τριάρι διαμέρισμα, αν αποφασίσει να μείνει στα παιδιά του σε κάποιο φιλικό πρόσωπο, θα παίρνει πάλι τα 800 ευρώ. Είναι κάτι που έχει αλλάξει. Ναι. Ήταν αρχικά 80 ευρώ, έχει γίνει 120 ευρώ τα έξοδα και μετά συμφωνήθηκε να. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Σεδότου. Έχει συμφωνηθεί να δίνεται κανονικά το ενίκιο, ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει έξοδα διαβίωσης στην οικία που θα διαμένει άλλων μελών της οικογένειας, συγγενικών μελών, αντιλαμβάνομαι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις εναλλακτικές επιλογές, να δημιουργήσουμε εναλλακτικές επιλογές για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους πολίτες στην μετακίνηση. Πώς θα μετακινηθούν όλοι αυτοί, κύριε Σενέκη? Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχε ανεργιστήρια στο να κατεβούν κάτω οι άνθρωποι και υπήρχαν ηλικιωμένοι οι οποίοι ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στο διαμέρισμα χωρίς να κατεβούν κάτω. Πώς θα γίνει η μετακίνηση σε πολυκατοικίες οι οποίες δεν υπάρχει ούτε ανεργιστήρας και δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο της οικογένειας για να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς? Πώς θα μετακινηθούν? Θα υπάρξει βοήθεια από μέρους της υπηρεσίας, κάποιες υπηρεσίες του κράτους? Πώς θα γίνει η μετακίνηση των ανθρώπων αυτών? Σε αυτές τις περιπτώσεις ασφαλέστατα θα υπάρξει διευκόλυνση από υπηρεσίες του κράτους, ώστε να υπάρξει μετακίνηση. Είναι υποχρέωση του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο,
των πολυκατοικιών χωρίς ανελκυστήρες. Υπήρξε ένα πρόγραμμα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν τοποθετηθεί ανελκυστήρες σε αρκετές από αυτές, αλλά σχεδόν οι μισές πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς προσφυγές πολυκατοικίες, παραμένουν χωρίς ανελκυστήρα. Και υπάρχει, κύριε Σενέχη, να σας συγγνώμη, σας διακόπτω, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί κάποιοι οι οποίοι διαμένουν στο ισόγειο δεν δέχονται να τοποθετηθεί ανελκυστήρας, γιατί πιθανόν θα τους κόβει τον αέρα, τη θέα και ό,τι άλλο απολαμβάνουν εφόσον μένουν σε ισόγεια δεμερίσματα. Αυτός είναι ο λόγος και αυτές είναι οι αντιδράσεις των προσφύγων, αφήνοντας τους ηλικιωμένους εκεί στον τρίτο ή τέταρτο όροφο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχε απέτηση από τον προσφυγών κόσμο, κύριε Κασάπη, να παραδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας. Όταν παραδόθηκαν αυτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας, ήταν δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα. Όπως είναι ακριβώς μια παρέμβαση σε μια πολυκατοικία για να τοποθετηθεί ένας ανελκυστήρας που απαιτείται η συνένεση όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, και ακριβώς έχουμε προβλήματα με άτομα, με κάποια άτομα που διαμένουν στα ισόγειο να μην αποδέχονται την οχληρία ή και την παρέμβαση στον χώρο τους για να τοποθετηθεί ένας ανελκυστήρας. Όμως, έχει πει ο κύριος Σεοδότου ότι συζητείται στην Επιτροπή Εσωτερικών και η νέα νομοθεσία της κοινόκτητες οικοδομές, που θα θεωρούμε ότι μπορούμε μέσω αυτής της νομοθεσίας να διευκολύνουμε αυτή την διαδικασία. Δηλαδή θα γίνεται πλέον υποχρεωτική η δημιουργία διαχειριστικής επιτροπής, που είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, όπως πολύ εύστοχα έχει πει ο κ. Σεοδότου, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δημιουργίας διαχειριστικών επιτροπών για να διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Μέσα από την υποχρεωτικότητα της διαχειριστικής επιτροπής και μέσα από μια ενισχυμένη πλειοψηφία μέσα από την διαχειριστική επιτροπή ή τη συνέλευση των ιδιοκτητών, να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε τέτοιες πολυκατοικίες και να τοποθετούμε ανελκυστήρες, ακριβώς για να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής ανθρώπων οι οποίοι για χρόνια, μπορώ να σας πω κύριε Κασάπη, δεν μπορέσαν να βγουν από τα διαμερίσματα τους, και αν υπάρξει και πρόβλημα ασθενείας και πρέπει να μεταφερθούν σε νοσηλευτήρια, να παρεμβαίνει η πυροσβεστική για να τους βγάλουν από τα μπαλκόνια. Λοιπόν, στο 25-250-900 τους φίλους τηλεθεατές προσκαλούμε εδώ να είναι κοντά μας για να μας πούν και αυτή την άποψή τους όσον αφορά τουλάχιστον για τις πολυκατοικίες και για το πόσο είναι ανθεκτικές οι κατοικίες ή πολυκατοικίες τις οποίες διαμένουν. 25-250-900 θέλουμε να είστε κοντά μας για να ακούσουμε και εσάς. Ο λόγος στον πολίτη, αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής. Κύριε Θεοδότου, ήθελα, δώσατε κάποιες προτάσεις, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Για να ακούσουμε εδώ τηλεθεατές, να δούμε την άποψή τους, το πώς αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Παρακαλώ, κύριος Διάκος από την Ποταμιά. Κύριε Διάκο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χαίρετε. Καλώς τον, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους κυρίους παντός υπευθύνων. Να βάλετε δύο ερωτήματα στους κυρίους για να τους απαντήσουν και στα δύο ερωτήματα. Που τους χαλάσουν τώρα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που έχουν πρόβλημα. Ναι, πες το. Όταν έπιαν τίτλους και νοικιάζαν τα, νοικιάζουν τα και πουλούν τα, διούν τίποτα της κυβέρνησης και έχουν επένδυσεις. Εννοείται, αν είναι δικαιούχοι. Είναι καλύτερα να τους δω και ένα αέρα και να πάνε στο καλό. Με δρώσαν, δουλέψα για να τα πιάσουν και τα διαμερίσματα. Τι να τους δώσει. Ευχαριστώ, τούτο να θέλω να πω μόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Διάκο, στο 25-250-900. Θέλουμε την συμμετοχή τη δική σας. Για να ακούσουμε τα σχόλια από τον κύριο Θεοδόρη και τον κύριο Σενέκη. Εντάξει, να πούμε ότι ο καθένας έχει το δικό του δίκαιο. Δηλαδή, αυτός που δεν είναι πρόσφυγας λέει γιατί εμένα δεν μου δίνουν οποιαδήποτε επιχορήγηση. Απ' την άλλη, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το δικαίωμα τώρα μας λένε καλά, μα πριν από 5 χρόνια τους κάναν και το διαμέρισμα εντελώς δωρεάν, τώρα δίνουν 10%. Άρα, εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του δίκαιο. Είπαμε, σε ένα κράτος θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να υπάρχει δίκαιο σε όλους. Γι' αυτό έχουμε πει ότι, εντάξει, προφανώς τώρα το θέμα της συνοικισμού είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση επέλεξε να δώσει μία μόνιμη λύση, θα έλεγα. Γιατί τώρα, αν θα έπρεπε να συντηρεί τις πολυκατοικίες μετά που έχουν πάρει τίτλο ή όχι, αυτό είναι όντως ένα θέμα το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό γινόταν. Παρόλο που είχαν πάρει τίτλους οι πρόσφυγες, δεν ξέρω, ίσως ενδεχομένως γιατί θεωρούσε ότι δεν είχαν πάρει κατάλληλες υποδομές, το κράτος συνέχιζε να κάνει συντήρηση. Σε μια φάση ουσιαστικά
αυτό που είπε είναι ότι αυτό πρέπει κάποτε να τελειώνει. Δηλαδή το να έρχομαι να δίνω κάθε χρόνο λεφτά είτε για να αλλάζω πορτοπαράθυρα, είτε να δίνω 200.000 ευρώ, που μιλάμε για τέτοιο ποσό, να βάλω ένα σανσέρ, γιατί αυτό πρέπει να γίνει και κάποια άλλη υποδομή. Δηλαδή να κάνουμε άλλες βεράντες, να κάνουμε άλλα θεμέλια, να κάνουμε ενισχύσεις τοπικές. Είπε και το κράτος ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Πρέπει να βρω έναν τρόπο και με μια μικρή συνεισφορά των προσφύγων και να δώσω μια λύση που να είναι μόνιμη. Και ουσιαστικά αυτό κάνει τώρα. Θα έρθει να δώσει μια λύση που θα είναι πλέον μόνιμη και δεν θα χρειάζεται πλέον να έρχεται κάθε 2-3 χρόνια να δίνει ένα μεγάλο ποσό για συντήρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, 25-250-900 ή ακόμα λίγο κοντά μας. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Θεοδότου, είναι αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, και τον κύριο Χρήστο Σενέκη, είναι βουλευτής Δίκο Αμοχώστου, για το θέμα της... τον κύριο Σάπη για τον κύριο Διάκο. Πέστε μας. Να κάνω ένα σχόλιο για τα όσα πει έχει ο κύριος Σενέκης. Να ακούσουμε. Να πω ότι είναι αυτό που προσπαθούσα να πω προηγουμένως για την ανάγκη συνεισφοράς. Για να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων, τέλος πάντων. Όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ανάλογα προγράμματα και αρκετά ευεργετικά που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, γιατί οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για το σύνολο του πληθυσμού. Υπάρχουν οι χορηγίες που αφορούν την αναζωγόνηση ορεινών και ακριτικών περιοχών, που ξεκινούν από 50.000 ευρώ η επιδότηση, που μπορεί να φτάσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και τις 80.000 ευρώ. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να κάνει χρήση οποιοδήποτε πολίτης για να αποκτήσει κατοικία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το βάρος που έχουν κουβαλήσει αυτοί οι άνθρωποι που διαμένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες είναι τεράστιο, κύριε Κασάπη. Είναι αυτοί που πλήρωσαν το μεγαλύτερο κόστος της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Τους έχει δοθεί ένα διαμέρισμα τη δεκαετία του 80 και του 90, που πιθανόν και οι υποχρεώσεις των όσων αναλάμβαναν τις ανεγέρσεις τέτοιων πολυκατοικιών να μην ήταν τόσο αυστηρές προϋποθέσεις για ανέγερση. Έχουν δοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας, όμως ακριβώς επειδή ήταν ένα κονδύλι γύρω στα 15 εκατομμύρια ετησίως για την επιδιόρθωση αυτών των πολυκατοικιών, έχει αποφασιστεί να γίνει αυτό το σχέδιο, το οποίο θα υπογράφει ο συμμετέχων σε αυτό το πρόγραμμα, ότι η οποιαδήποτε μελλοντική επιδιόρθωση της πολυκατοικίας θα ανήκει εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη και δεν θα έχει καμία ευθύνη το κράτος για μελλοντική επιδιόρθωση αυτών των πολυκατοικιών που θα αναδομηθούν. Λοιπόν, ακούσουμε εδώ τηλεθεατές. Ο κύριος Βενιζέλος από τη Λευκοσία. Κύριε Βενιζέλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι στο Είστε. Συνοικισμό 3. Στρόβολος. Και βαστώ με 3 υπνοδωμάτια. Ναι. Να μου διά τα 800 ευρώ το ενοικίο. Αν πάω στον αγώνα μου φερβεί, αν με φιλοξενήσει. Μάλιστα. Είναι καλό ερώτημα. Των 3 υπνοδωματίων παραμένετε εκεί. Πάνε χρόνια, αντιλαμβάνομαι, που σας έχουν δώσει το σπίτι εκεί. Έτσι, κύριε Χριστάκη. Το σπίτι έχει 50 χρόνια που το βάστο. Μάλιστα. Ωραία. Και κατά πόσον θα δοθεί, εφόσον είναι 3 υπνοδωματίων, θα δοθεί το μέγιστο του ενοικίου. Αυτό ρωτάτε. Ναι, και άλλο ένα θέμα. Πέστε μας. Οι πολυκατοικίες που να χαλαστούν μέσα στο συνοικισμό 3 να χτιστούν στον ίδιο τόπο. Είναι αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, όχι απαραίτητα. Μας είπε, έχετε τίτλο ιδιοκτησίας εκεί. Βέβαια έχω. Εντάξει. Το Στρόβολο, αν δεν κάνω λάθος, έχει ανεβρεθεί ένα πολύ μεγάλο τεμάχιο, το οποίο χωράει 6-8 πολυκατοικίες. Και ο σκοπός είναι να γίνουμε εκεί. Είναι μακριά, κύριε Θεοδότου, είναι μακριά από τον συνοικισμό 3 εκεί, από τον υπάρχον συνοικισμό. Δεν είναι μακριά. Εντάξει, ενδεχομένως επειδή είναι και ένα μεγάλο τεμάχιο, ενδεχομένως αυτό να μπορεί να κάνουν και πιο εύκολα τους χώρους στάθμευσης, να κάνουν τους χώρους πρασίνου. Είναι το γήπεδο που εννοάτε. Όχι. Είναι το γήπεδο. Δεν γνωρίζω αν θα πάνε όλες εκεί, αλλά ξέρω ότι ένας αριθμός πολυκατοικιών. Ο σκοπός είναι να γίνουν εκεί που είναι το γήπεδο. Ναι. Ποιο γήπεδο, κύριε Θεοδότου? Είναι ένας χώρος, δεν είναι ακριβώς γήπεδο, χρησιμοποιείται κάπως σαν γήπεδο. Είναι κοντά στην εκκλησία του Τράχωνα, θα έλεγα κάπου εκεί απέναντι. Ωραία, ναι. Δηλαδή είναι πολύ κοντά βασικά με τον ήδη υφιστάμενο συνοικισμό 3. Ναι. Ωραία. Υφιστάμενο συνοικισμό. Λοιπόν, κύριε Βενιζέλο, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Έχω άλλο ένα θέμα. Να μας πείτε.
με στους άλλους συνοικισμούς εκτίσαν πολυκατοικίες και βάλαν τους χωρίς να πληρώσουν. Γιατί εμείς να πληρώσουμε, και μέσα στο συνοικισμό 3 εκτίσαν συμπολικατοικίες και βάλαν τους μέσα χωρίς να πληρώσουν. Εμείς γιατί να πληρώσουμε. Ένα ερώτημα. Εννοείται τη συνεισφορά αυτή για τις καινούργιες πολυκατοικίες. Ναι. Γιατί οι άλλοι πρόσφυγες που μπήκαν μέσα και χτίσαν τους καινούργια δεν οι πληρώσαν. Μα έτσι έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Σενέκης θα μας πει. Κύριε Σενέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε πριν σας αποχαιρετήσω? Όχι, εντάξει, τούτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εντάξει, πολύ, κύριε Βενιζέλο. Για και χαρά σας. Λοιπόν, κύριε Σενέκη, υπάρχουν έτσι περιπτώσεις? Κύριε Κασάπη, αυτό το έχω εντοπίσει και εγώ όταν ξεκινήσαμε να συζητούμε για το συγκεκριμένο σχέδιο, το τρέχον σχέδιο, ότι ναι, το 2019, αντιλαμβάνομαι, 17, 18, 19, είχαν γίνει κάποιες ανοικοδομήσεις, οι οποίες ήταν χωρίς συνεισφορά, όμως δεν ξέρω τα δεδομένα, κύριε Κασάπη, γιατί έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, αν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας, αν δεν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας και σε ποια κατάσταση ήταν οι πολυκατοικίες. Όμως μια μαζική ανοικοδόμηση 43 πολυκατοικιών είναι και η ανάγκη αναδόμησης τους, η άμεση ανάγκη αναδόμησης τους δεν επέτρεπε να προχωρήσουμε χωρίς συνεισφορά. Είναι τεράστιο το κόστος. Ναι, αλλά κύριε Σενέκη, είπαμε ότι ότι δεν θα δεχόμαστε τις ανισότητες και τις αδικίες. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν έχουν πληρώσει τη συνεισφορά, γιατί, και είναι λογικό το ερώτημα, γιατί να πληρώσει ο κύριος Χριστάκης, για παράδειγμα, τώρα? Τι άλλαξε? Δεν άλλαξε κάτι. Άλλαξε ο όγκος των πολυκατοικιών που θα αναγερθούν. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα, γιατί, η διαδικασία είναι η ίδια. Χτίζεται μια νέα πολυκατοικία για να στεγαστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μετακινηθούν, όπως και οι προηγούμενοι. Κύριε Κασάπη, είναι διαφορετικό να έρχεται μια μελέτη που να μας λέει ότι μια πολυκατοικία χρειάζεται ανοικοδόμηση, και είναι διαφορετικό να έρχεται μια μελέτη η οποία μας λέει ότι 43 πολυκατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες και πρέπει να ανοικοδομηθούν και πρέπει να εξευρεθεί το κονδύλι για να γίνει αυτή η ανοικοδόμηση. Και είναι, όπως έχουμε πει και όπως έχετε ακούσει και τον κύριο Διάκον, υπάρχουν και αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο. Όμως ο όγκος των πολυκατοικιών δεν επιτρέπει να μην υπάρξει συνεισφορά. Και αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτεία, η εκτελεστική εξουσία, είχε να επιλέξει μεταξύ του να κάνει κάτι άμεσα, όπως μας υποδείκνει η σχετική μελέτη, ή να το παραπέμψουμε σε βάθος χρόνου και να αποφασίζαμε ότι θα μπορούσαμε να ανοικοδομήσουμε μία-δύο πολυκατοικίες τον χρόνο και σε βάθος 20ετίας να ανοικοδομήσουμε τις 43 αυτές πολυκατοικίες, ο αριθμός ο οποίος θα μεγάλωνε με το πέρασμα του χρόνου. Όμως μπορούσαμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη όταν κρίνονται κατάλληλες 43 πολυκατοικίες, να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι όταν παραμένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες συμπολίτες μας και να ανησυχούμε για την ασφάλεια και την υγεία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Να υπενθυμίσω το 25-250-900, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Αν θέλουν οι φίλοι μας να έρθουν εδώ κοντά μας, 25-250-900. Πότε ξεκινούν όλες αυτές οι εργασίες, έτσι για να τελειώνουμε σιγά σιγά, να ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα μας? Και ερώτημα και στον κύριο Θεοδότο και στον κύριο Τσενέκη, και ποιος θα επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία? Ναι. Θα γίνεται επίβλεψη από υπηρεσίες του κράτους ή από ιδιώτες, κύριε Θεοδότο? Λοιπόν, να πούμε ότι πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Ουσιαστικά πλέον έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, που ήταν να καταλήξουμε αν τελικά αυτές τις πολυκατοικίες θα πρέπει να οικοδομηθούν ή όχι. Και τώρα, παράλληλα όμως, να πούμε ότι και εμείς ως ΕΤΕΚ είχαμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή το διάλογο μαζί με το Υπουργείο, έτσι ώστε να δούμε το δεύτερο βήμα, που ουσιαστικά είναι η ανοικοδόμηση των πολυκατοικιών. Να μην μείνει δηλαδή και ο κόσμος εκτός πολυκατοικιών. Από τη στιγμή που τους έχουμε βγάλει έξω, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος σύντομα να χτιστούν. Το πρώτο μέτρο είναι αυτό που έχουμε αναφέρει ήδη, ότι θα χτιστούν σε άλλα τεμάχια, έτσι ώστε να μην περιμένουμε να γκρεμιστούν οι παγιές και να δώσουμε και κάποιο χρόνο να μπορέσουν να φύγουν οι κάτοικοι από μέσα. Από εκεί και πέρα, έχουμε ήδη ετοιμάσει κάποια κριτήρια μαζί με την πολεοδομία, με κάποιες δικές μας εισηγήσεις και της πολεοδομίας, για να γίνει ένα μητρό διευθυντών έργο, θα το έλεγα, ή project manager, που ουσιαστικά θα συμμετέχουν αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. Θα είναι άτομα τα οποία θα μπορούν οι κάτοικοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση αυτού του σχεδίου να αποταθούν σε αυτούς
Και ουσιαστικά αυτό το άτομο θα είναι ο συντηρητικός κρίκος μαζί με τον εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει τη νέα πολυκατοικία. Άρα αυτός ο project manager θα πρέπει να αναζητήσει τον developer, ο οποίος εργολάβος με βάση κάποια σχέδια τα οποία, κάποια πρότυπα σχέδια τα οποία έχει ετοιμάσει η πολυοδομία, να έρθει να τα προσαρμόσει στις συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για να γίνει ουσιαστικά η κατασκευή. Θα υπάρχει κανονικά η ομάδα μελέτης, ο αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός, ο μηχανολόγος, ο ηλεκτρολόγος και όλοι αυτοί, κύριε Κασάπη, θα έχουν την ευθύνη να επιβλέψουν και όταν ολοκληρωθεί να υπογράψουν ότι έχουν εφαρμοστεί οι μελέτες, έτσι ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Ουσιαστικά θα είναι η διαδικασία που είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, ό,τι ευθύνη έχει ο μελετητής όταν κτίζει μια οικοδομή εκτός συνοικισμού, θα έχει την ίδια ευθύνη και για μια οικοδομή που θα χτιστεί εντός συνοικισμού, θα είναι προφανώς με τον αντισεισμικό κανονισμό που ισχύει σήμερα, ενεργειακής κλάσης Α. Άρα, ουσιαστικά, ό,τι προνοεί η νομοθεσία. Νομοθεσία. Κύριε Θεοδότου, κάτι τελευταίο και αν θέλετε απαντήστε μονολεκτικά για να μπορέσουμε να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Σενεκή για ακόμα ένα λεπτό τουλάχιστον. Εσείς από την όλη διαδικασία αυτή ελέγχου και στους συνοικισμούς αλλά και σε ιδιωτικές πολυκατοικίες και άλλες κατοικίες, αισθάνεστε ήσυχος ή αισθάνεστε ανήσυχος σε περίπτωση που υπάρξει έστω και ένας σεισμός μετρίου μεγέθους? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι οικοδομές δεν έχουν, όποια υπάρχει από σεισμό είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι πολυκατοικίες προφανώς, όπως αυτό να πούμε κύριε Κασάπη, δεν ισχύει μόνο για τους συνοικισμούς. Ναι, και για τους... γι' αυτό λέμε, γι' αυτό τόσα χρόνια μιλάμε, για να είμαστε όλοι ήσυχοι και εσείς ως μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι βουλευτές μας και εμείς ως μηχανικοί, θα πρέπει σιγά σιγά να μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο. Και αυτό θα μειωθεί μόνο εάν ξεκινήσουμε και για τους συνοικισμούς και για έξω σιγά σιγά να αναβαθμίζουμε. Γιατί προφανώς ένα μεγάλο μέρος των οικοδομών μας έχουν γίνει χωρίς ανεσημικό κανονισμό. Αυτές οι πολυκατοικίες είναι ήδη 45-50 χρόνων. Να πούμε ότι ο χρόνος σχεδιασμού είναι τα 50 χρόνια περίπου. Για κάθε κατοικία, κύριε Θεοδότου. Περίπου, ναι. Το οποίο φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ημερομηνία λήξη τα 50 χρόνια. Προφανώς, μα είναι κανόνας αυτός. Κάθε 50 χρόνια ότι θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Να κατεδαφιστεί ή να γίνει μια καλή, σωστή συντήρηση, θα έλεγα, η ανακαίνιση. Συντήρηση. Από τη στιγμή που αυτές δεν συντηρούνταν όπως και έξω, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος ζωής τους είναι οριακά. Ωραία. Εκεί από το οποίο είχαν σχεδιαστεί. Κύριε Θεοδότου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημερώση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Ήταν πολύ επικοδομητική η κουβέντα σας και η συζήτηση σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Να δώσω και το λόγο στον κύριο Σενέκη. Αν θέλετε, κύριε Σενέκη, και εσείς ένα λεπτό περίπου. Διάβαζα προηγουμένως, πριν μπούμε στον τηλεθάλαμο, ότι δεν μετράει πυροριακή απασχόληση υγειονομικών λειτουργών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θέλω σε λίγα δευτερόλεπτα να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναδεικνύεται, κύριε Κασάπη, για την ευαισθησία σας. Όμως, γιατί έχουμε περάσει ήδη και τον χρόνο μας. Ναι. Να πω ότι έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιοι υγειονομικοί οι οποίοι είχαν κληθεί να υπηρετήσουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας COVID κατά την έξαρση της πανδημίας, λειτουργήσαν, υπηρέτησαν σε υπεροριακή απασχόληση και όπως μας έχει λευθεί από τη διεύθυνση του Γενικού του Υπουργείου Υγείας, ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν σε 400 με 450 ώρες υπεροριακής απασχόλησης εκείνη την περίοδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η αποζημίωση για αυτήν την υπεροριακή απασχόληση ανέβασαν τα εισοδήματα τους και όταν αιτήθηκαν προσφυγική βοήθεια, η οποία είναι εντός εισοδηματικών κριτηρίων, κρίθηκαν ότι τα συνολικά τους εισοδήματα ότι ξεπερνούν και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Γι' αυτό έχουμε πάρει νομοθετική πρωτοβουλία να μην υπολογίζεται αυτή η υπεροριακή απασχόληση για σκοπούς υπολογισμού εισοδηματικών κριτηρίων. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σενέκη, θα έχουμε τον χρόνο και σε άλλες εκπομπές να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Θεοδότου, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεται ακόμα κοντά μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας ενημερώσατε. Ήταν μια πλήρης ενημέρωση για το θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια και χαρά σας και τους φίλους τηλεθεατές να χαιρετήσω.
Και να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν κοντά μας. Σημειώστε, αν θέλετε, για την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί συναντιόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στο Βεργίνα Κύπρου και με ανοιχτές τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σημειώστε το 25-250-900. Θα σας φανεί χρήσιμο την ερχόμενη Δευτέρα, 3.30 με 5.30, όταν θα είμαστε ξανά εδώ μαζί. Ευχαριστώ τον Σωτήρη και τον Βασίλη, οι οποίοι ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 3.30.